Μια ιστορική μέρα ήταν η χθεσινή για την παγκόσμια αεροναυπηγική, καθώς η αμερικανική εταιρεία Northrop Grumman παρουσίασε το νέο βομβαρδιστικό αεροσκάφος της με την επωνυμία B-21 Raider. Πρόκειται για το πρώτο αεροσκάφος έκτης γενιάς που παρουσιάζεται στον κόσμο και σχεδιάζεται να αντικαταστήσει τα παλαιά βομβαρδιστικά της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, διαθέτει stealth χαρακτηριστικά, τα οποία θα το επιτρέψουν να διεισδύει βαθιά σε περιοχές όπου είναι ανεπτυγμένα εχθρικά συστήματα εράμινας. Ακόμα, μπορεί να διανύσει μεγάλες αποστάσεις, μεταφέροντας τόσο συμβατικά όσο και πυρηνικά όπλα. Στο πλαίσιο της τελετής, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Lloyd Austin, δήλωσε: «Το B-21 Raider αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του μέλλοντος για την αεροπορική δύναμη των ΗΠΑ, οδηγώντας μια ισχυρή οικογένεια συστημάτων που προσφέρουν μια νέα εποχή ικανοτήτων και ευελιξίας μέσω της προηγμένης ενσωμάτωσης δεδομένων, αισθητήρων και όπλων. Οι έκτης γενιάς δυνατότητές του περιλαμβάνουν αυξημένες δυνατότητες stealth, πληροφοριών και ανοιχτής αρχιτεκτονικής. Το B-21 Raider είναι μια απόδειξη των διαρκών πλεονεκτημάτων της Αμερικής στην εφευρετικότητα και την καινοτομία. Είναι η απόδειξη της μακροπρόθεσμης δέσμευσης του Υπουργείου για την οικοδόμηση προηγμένων δυνατοτήτων που θα ενισχύσουν την ικανότητα της Αμερικής να αποτρέψει την επιθετικότητα σήμερα και στο μέλλον. Τώρα, η ενίσχυση και η διατήρηση της αποτροπής των ΗΠΑ βρίσκεται στο επίκεντρο της εθνικής αμυντικής στρατηγικής μας. Αυτό το βομβαρδιστικό χτίστηκε ως ένα θεμέλιο ισχυρής δικοματικής υποστήριξης στο Κογκρέσο. Και λόγω αυτής της υποστήριξης, σύντομα θα το πετάξουμε με αυτό το αεροσκάφος, θα το δοκιμάσουμε και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην παραγωγή. Το B-21 είναι ικανό να δικτυωθεί σε όλο το πεδίο της μάχης, με πολλαπλά συστήματα και σε όλους τους τομείς. Υποστηριζόμενο από ένα ψηφιακό οικοσύστημα, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, το B-21 μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα μέσω γρήγορων τεχνολογικών αναβαθμίσεων που παρέχουν νέες δυνατότητες για να ξεπεράσει τις μελλοντικές απειλές, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός σε σημεία της ομιλίας του. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, εγγραφή στον MSHD και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nmshd.gr.